Έχουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο τώρα μαζί μας. Νίκο, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Εντάξει, τώρα για αλλαγές είναι νωρίς να μιλήσουμε. Το τι μπορεί να αλλάξει να διαφοροποιήσει. Απλά να το σίγουρα θα διαφοροποιήσει πράγματα. Ναι. Σε πρόσωπα, σε διάταξη, σε φιλοσοφία. Σε διάταξη δεν ξέρω, σε πρόσωπα και σε φιλοσοφία, ναι. Καταρχήν αυτή η αλλαγή που έκανε την περιμέναμε. Που λένε όλοι ότι άλλαξε το σύστημα και δεν έπρεπε να το αλλάξει κτλ. Αυτό το 4-2-3-1. Το είχαμε καταγράψει και πρώτη νομίζω τις αρχές της εβδομάδας για τον Ματέρο και το 4-3-1. Μπράβο, ναι, ότι θα το αλλάξει. Ναι, δεν του βγήκε. Δεν του βγήκε, όχι. Δεν του βγήκε. Δεν του βγήκε. Κοίτα, είχε λογική μέσα αυτή η απόφαση, αλλά δεν του βγήκε. Εγώ βλέπω πολλούς να μιλούν για το πρόβλημα του Άρη στο κέντρο, θες, αλλά το πρόβλημα του Άρη ήταν σε όλο τον άξονα. Δεν ήταν μόνο στο κέντρο. Δηλαδή, ο Ματέο, ο Γκρέι, τα χαφ και τα στόπερ ήταν σε κάτι στη μέρα. Και δεν μιλάω τώρα μόνο για το ανασταλτικό κομμάτι. Ναι. Μιλάω και για το επιθετικό κομμάτι. Διότι ο Άρης για 90 λεπτά έχει κάνει μόνο μία φάση από τον άξονα Μακάμπι και ήταν αυτή στο 90 με τον Διόπ. Για τον οποίο Διόπ, όπως έχω ξαναπεί, θέλει λίγο χρόνο αυτό το παιδί. Έως και αρκετό. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα του Άρη. Αυτό που άκουγα πριν πολύ και ο Μιχάλης και το έχουμε σημειώσει και άλλη φορά. Ο Άρης πήρε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι σε βάθος χρόνου μπορούν να το αλλάξουν επίπεδο. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή κανένας τους δεν φαίνεται έτοιμος να βοηθήσει και να δώσει αυτό το κάτι παραπάνω το οποίο χρειαζόταν ο Άρης σε αυτή τη φάση. Δεν μπορείς να πάρεις μέσα στο καλοκαίρι 9 έτοιμους παίκτες, μπορείς όμως από τους 9 οι 2 ή 3 σε κομβικές θέσεις να είναι λίγο πιο έτοιμοι. Δηλαδή εγώ ας θυμίζω το Σάσα, χωρίς να λέω ότι ο Σάσα τώρα έπρεπε να είναι στο ρόστερ, ναι. Γιατί μπορείς να βρεις παίκτες σαν το Σάσα. Ο Σάσα είχε έρθει Ιούλιο και Αύγουστο έπαιζε λες, στην ομάδα μισό χρόνο. Και είχε και την ετοιμότητα να το κάνει. Το πρόβλημα σου λέω, το Άρης πήρε καλούς παίκτες, αλλά δεν πήρε έτοιμους παίκτες. Τουλάχιστον 2-3 δεν μπορούσε να πάρει και τους 9. Και χθες για να επιφέρω σε αυτό που έλεγα, έχει πρόβλημα σε έναν άξονα που ήξερε ότι πρέπει να προσέξει, γιατί το λέγαμε και μαζί ότι η Μακάμπι ρίχνει πολύ μεγάλος βάρος στον άξονα το ήδη, και θετικά και αμυντικά. Αλλά ο Άρης αυτό δεν το έκανε. Και ο Ήδης έπαιξε έξυπνα χθες, γιατί λέω ότι τον Άρη σε οργανωμένη άμυνα, τέσσερα οργανωμένη άμυνα δεν μπορούν να τη διασπάσουν. Άρα θα βρω άλλους τρόπους. Και αυτό που έκανε με τις μπαλιές στην πλάτη της άμυνας του Άρη ήταν έξυπνο. Ναι. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι η άμυνά σου δεν μπαλανσάρει καλά χθες, γιατί δεν ήταν μόνο άξονας, ήταν πλην του Πίρσμα και του Κουέστα, ήταν και οι παίκτες πίσω στην πίσω ζώνη. Δεν ανεβάζεις, δεν ρισκάρεις τόσο πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Μπορείς να ρισκάρεις κατά διαστήματα. Αλλά επειδή είναι στο 1-0 και έχει και ένα δεύτερο μάτσο Βικελίδης, ο Άρης για μένα ανοίχθηκε παραπάνω από όσο έπρεπε στο δεύτερο μέρος. Όταν είχε ανεβάσει τη γραμμή της άμυνας στο κέντρο. Και πας, από τη μια δίνεις στη Μακάμπι πάρα πολύ χώρο και από την άλλη πας σε επιθετικές συνθήκες αγώνα, δηλαδή απέναντι στην οργανωμένη άμυνα που ο Άρης δεν αποδίδει. Ο Άρης είναι μια ομάδα, το περιγράφαμε και χθες, πριν το παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που γίνεται παραγωγική επιθετικά μέσα από την άμυνά της. Πιέζοντας τα 2/4, πιέζοντας και λίγο πιο ψηλά και βρίσκοντας την αντίπαλη άμυνα σε ανισορροπία. Το είδαμε και με την Κόμελα αυτό με τις φάσεις που δημιούργησε ο Άρης. Το είδαμε και χθες ότι αν εξαιρέσει τη φάση τελευταία με τον Διόπ, όλες οι υπόλοιπες ευκαιρίες του Άρη είναι στον χώρο. Δεν είναι σε οργανωμένη άμυνα. Οπότε και οι παίχτες ήταν σε κακή μέρα χθες και η ετοιμότητα των νέων στέι, αλλά και η διαχείριση του αγώνα στη διάρκεια του. Για μένα ο Άρης χθες δεν απήχε πολύ η εμφάνισή του ατσεφανής που έκανε με την Κόμελ. Αυτό που άλλαξε ήταν το επίπεδο του αντιπάλου. Που ήταν καλύτερος, δηλαδή ήταν πολύ καλύτερος, ναι. Αυτό, ήταν μια Μακάμπι που είναι πιο σοβαρή. Έχει τα θεματάκια της βέβαια στην άμυνα και αυτή. Ναι. Έχει τα θεματάκια της κυρίως όταν της κλέβεις την μπάλα. Είτε στο δικό της μισό, είτε στο μισό τρίτο. Είναι μια Μακάμπι η οποία έχει την ποιότητα μπροστά να σου κάνει δύο γκολ, τα οποία η Γκόμελ δεν σου έκανε. Και είναι μια Μακάμπι που είναι και έχει μια άλλη σοβαρότητα σχέση με την Γκόμελ ανασταλτικά. Οπότε σε δικά μάτια σου λέω, ο Άρης δεν άλλαξε τόσα πολλά σε σχέση με τα παιχνίδια στην Κομμέλα. Απλά έχει απέναντι του μια άλλη ομάδα, η οποία δεν είναι ότι ήταν τόσο ανώτερη η Μακάμπι για μένα. Η Μακάμπι βρήκε τι έκανε σε ένα μεγάλο βαθμό. Γιατί και αυτή έδειξε αδυναμίες θες. Ότι έκανε εύκολα το λάθος όταν ο Άρης την πίεζε λίγο ψηλά. Ότι στην επίθεση το πήγε κάπως ανορθόδοξο. Δεν είναι η τρελή ομάδα η οποία κυριάρχησε στον Άρη. Βρήκε και έκανε με την εικόνα την οποία παρουσίαζε ο Άρης. Και αν δεν ήταν ο Κουέστα, τώρα δεν θα μιλούσαμε για ελπίδες του Άρη για την πρόκριση στο δεύτερο παιχνίδι. Που ο Άρης
μπορεί να το γυρίσει. Και δεν είναι ότι πρέπει να το πιστέψει, γιατί σίγουρα πρέπει να το πιστέψει ο οργανισμός. Και αυτό βγαίνει και από μια ανακοίνωση που εξέδωσαν νωρίτερα και οργανωμένοι, για μένα με πολλή υγεία και με αισιόδοξη νότητα, ότι πρέπει να είμαστε εκεί, πρέπει να είμαστε εκεί πέρα και να στηρίξουν ομάδα. Δεν είναι μόνο για τα εύκολα, είναι και για τα δύσκολα. Υπάρχει και ένα μήνυμα στήριξη προς τον Καμάτσο, γιατί πραγματικά για μένα αυτοί που μπήκαν στο προφίλ του Καμάτσο και τον δικάζουν κάτω τις αναρτήσεις είναι το λιγότερο χαζί. Δηλαδή τώρα σε ένα καινούριο παίχτη, επειδή έχασε μια ευκαιρία, μπαίνουν οι άλλοι και γίνονται δικαστές του Μητρολογίου. Καλά, εννοείται. Να πάνε να τα πούνε μπροστά στον Καμάτσο. Όπα. Ναι, Ερενικό, δηλαδή, εντάξει, είναι και ο φίλαθλος τώρα. Όχι, Κωστά. Δεν γίνεται να δικάζει ένα ποδοσφαιριστή για μια ευκαιρία που έχασε. Δεν γίνεται, όχι. Δεν γίνεται να τον κάνει σκουπίδι για μια ευκαιρία που έχασε. Όπως και τον Μπουέσε μετά το λάθος που έκανε τον Ολυμπιακό. Που ναι. Πέσαν όλοι να το σκοτώσουν. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα του κάνει και κριτική, γιατί είναι επαγγελματίες και πληρώνεται γι' αυτό. Θα του κάνει κριτική, αλλά τώρα το να μπαίνει και να το δικάζει δεν είναι λογική αυτό το πράγμα. Εννοείται, θα το κάνουμε και εμείς κριτική. Να σου πω κάτι, εγώ χθες στον Καμάτσο να τον πω. Την κίνηση την πιάνει καλά. Η μπάλα βρίσκει στο σημείο του ποδίου που δεν έπρεπε. Έτσι όπως αυτό πήγε. Είναι το θέμα. Έτσι όπως πήγε, Ρενίκο, και εσύ τώρα με προβολή κτλ. Με προβολή γιατί δεν έχει πάρει σωστά τα βήματα. Ναι, ναι. Γι' αυτό, όχι, αλλά τι θα κάνω, το δικάσω, το στείλω στον τοίχο. Δηλαδή, αν τον Καμάτσο το δικάσω, του υπόλοιπου τι πρέπει να του κάνω. Χθες, το Φαμπιάνο και τον Μπράμπερ. Όπου ήταν η χειρότερη της εμφάνιση με τον Άρη. Μάλιστα. Λέω για να πάμε και στην επόμενη μέρα. Πάμε στην επόμενη μέρα, γιατί έχουμε και διάλειμμα, ναι. Ναι, ο Άρης ρεαλιστικές ελπίδες για να το γυρίσει έχει. Η Μακάμπη δεν είναι η τρομερή ομάδα. Και παρόλο που τσέγγισε χθες, το έδειξε. Έχει τα θεματάκια της. Ναι. Το ίδιο και έκανε. Ο Άρης και μπορεί να το γυρίσει και πρέπει να το πιστέψει γενικά ως οργανισμός. Απλά θα πάει σε ένα παιχνίδι στο οποίο είναι υποχρεωμένος να πάρει ρίσκα και θα πρέπει να πάρει αυτά τα ρίσκα. Φροντίζοντας να μην εκτεθεί πίσω, ανασταλτικά. Και είναι μια κατάσταση την οποία την εντοπίζει ξανά τα τελευταία τρία χρόνια. Το ίδιο ήταν με τη Μόλι, το ίδιο ήταν και με την Αστάνα. Τότε το άγγιξε. Έφτασε πάρα πολύ κοντά και δύο περιπτώσεις. Μακάρι φέτος να εξηλειωθεί κόντρα στη Μακάπη. Μάλιστα. Σε ένα Βικελίδης όπου θα είναι και κατάμεστο. Ο λαός και σίγουρα και αυτό μπορεί να παίξει το ρόλο του. Τώρα τι περιμένουμε, προπόνηση από αύριο, τι έχει το πρόγραμμα. Κοιμούνται τώρα. Η ομάδα γύρισε λίγο πριν τις 4. Ναι. Και στην Ιερά Κυπέλλου στο Τελαβίβ. Ναι. Από αύριο θα πιάσει δουλειά και περιμένουμε αντιδράσεις γενικά και σε διοικητικό επίπεδο και στα μεταγραφικά. Υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι ο Άρης κινείται πλέον πολύ πιο ζεστά τις τελευταίες μέρες, τα τελευταία 24 ώρες και τις τελευταίες ώρες. Ναι. Για στόπερ και εξάρι. Οπα. Τώρα θα μου πεις, ναι. Κοίτα, εντάξει, από το κέντρο του Άρη λείπει αυτή τη στιγμή ένας εργάτης. Ένας καπανέας, λείπει. Έχεις περισσότερο οκτάρια. Λείπει ένα σιώπης δηλαδή. Λείπει, εγώ θα σιώπης, τσιγκάρα, σάσα, βιτόλο, ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Η δουλειά του δεν θα είναι να κάνει κάτι μπροστά, αλλά να καθαρίζει τουλάχιστον πίσω. Αυτό. Και να έχει τις εντάσεις και περισσότερο για να το κάνει. Και μια τελευταία βαθμός που εγώ είναι ότι ο Άρης είναι πολύ πιο ζεστατή σε 24 ώρα για στόπερ και εξάρι. Τώρα θα δούμε. Δεν θα είναι παίκτες που θα μπορούν να βοηθήσουν με την Μακάμπη. Αλλά τουλάχιστον προσπαθεί να κλείσει αυτά τα δύο μέτωπα, γιατί και του στόπερ έχει τραβήξει αρκετά ενέργεια. Ωραία. Έγινε, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.